Tinos is famous among Greek people for the Church of Panagia Evangelistria, and like many, myself, I believe that Tinos was mainly a religious destination. But on my first visit to the island, I found that there is much more than this. 50 active villages, about 1,000 artistic dovecotes, and 80 or so windmills. On Tinos, both Greek Orthodox and Roman Catholic population coexist, and the island is also well known for its mineral resources that includes marble, Verde antico, asbestos, and a granite mine. Famous sculptors and painters such as Nikolaos Gysis, Yannoulis Chalepas, and Nikiforos Lytras. The hills are all terraced with stone walls, and every village is connected to its nearest neighbor by stone walkways set between a parallel set of stone walls. Beautiful beaches, superb accommodation, good food, and a population of about 8,000 inhabitants that is ready to welcome you. A great destination for families and young people. And yet, the first sight that impresses you when you arrive in Tinos at any time of the year, the uphill road that ends at the majestic Church of Panagia, with the faithful crawling on the knees and hands to the church to make the vow to Panagia. Και είμαι από την Τίνο και θα σας παρουσιάσω δύο παραδοσιακές συνταγές, πατατόπιτα και κολοκυθάκια παπουτσάκια. Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω είναι από τον κήπο μου και από το περιβόλι μας. Thank you.
λίγες αλεύρι. Πέντε χρόνια και θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε τη Λούζα. Η Λούζα είναι ένα χοιρινό κρέας που έρχεται από την μπριζόλα του χοιρινού, από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά της ραχοκοκαλιάς, το οποίο βγάζουμε το κόκαλο, την μπαστώνουμε με τα λάδια, να σας το δείξω τώρα εδώ πέρα, εδώ μέσα. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο που μπαίνει στα λάδια και στα μπαχαλικά. Μετά θα μπει σε κρασί, θα μείνει μέσα να μαριναριστεί, σε κρασί γλυκό μαύρο.
the contribution of Tinos Island to modern Greek art, especially marble art and sculpture, is valuable. And there is no one else better to talk about it than Mr. Alekos Florakis. I personally thank him for his time to answer to my question, why so many marble artists came out of Tinos. Είμαι ο Αλέκος Φλωράκης, διδάκτορ εθνολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός στον πύργο της Τίνου. Εδώ η Τίνος έχει ονομαστεί νησί της τέχνης. Έχει στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης μεγάλη και σπουδαία θέση. Έχουν βγει από αυτό το νησί κορυφαίοι γλύπτες, όπως ο Χαλεπάς, ο Φιλιππότης, ο Σόχος, ο Βιτάλης, αλλά και ζωγράφοι, ο Λύτρας, ο Γύζης κλπ. Μια μεγάλη παράδοση που από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και μετά έχει επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα μέσα στο κλίμα του νεοκλασικισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες και ξένοι αρχιτέκτονες οι οποίοι οικοδόμησαν και καλόπισαν την πρωτεύουσα, την Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις, χρησιμοποίησαν εξ ολοκλήρου σχεδόν τινιακούς μαρμαρογλύπτες και επίσης τινιακοί μαρμαρογλύπτες εργάστηκαν στις αναστηλώσεις των αρχαίων μνημείων ανά την Ελλάδα και μέχρι σήμερα οι αναστηλώσεις που γίνονται στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στα Προπύλαια κλπ. Γίνονται από τινιακούς. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη παράδοση? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι συνέτειναν σε αυτό. Καταρχάς, η παρουσία της πρώτης ύλης. Υπάρχει μάρμαρο άφθονο στο νησί, λευκό, γκρίζο, ημίλευκο, πράσινο, κυρίως στα έξω μέρη, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού, το οποίο βεβαίως συνέτεινε στην ανάπτυξη αυτής της τέχνης, διότι όπου υπάρχει η αντίστοιχη πρώτη ύλη, υπάρχει και η ανάλογη ανάπτυξη της χειροτεχνίας, η οποία χρησιμοποιεί το υλικό αυτό. Ύστερα, άλλος παράγοντας ήταν οι ευνοϊκές συγκυρίες που υπήρχαν, οι ιστορικές. Η Τίνος, εν αντιθέσει με την άλλη Ελλάδα, παρέμεινε μόνο 100 χρόνια υπό Οθωμανική κατοχή. Από το 1207 μέχρι το 1715 ήταν υπό την κυριαρχία της Βενετίας. Αυτή η σχέση με την Βενετία, η άμεση σχέση με τη Βενετία, αλλά και η έμεση με την βενετοκρατούμενη Κρήτη, έδωσε την ευκαιρία εδώ να έρθει ο κόσμος σε επαφή με πολλές δυτικές επιδράσεις, με το καλλιτεχνικό κλίμα που υπήρχε εκεί και επίσης εξασφάλισε στο νησί μια σχετική ηρεμία. Οχυρώθηκε πολύ η Τίνος από τους Βενετούς για να ανταπεξέλθει στις επιθέσεις των Τούρκων ή των πειρατών. Ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο πολλών κατατρεγμένων ανθρώπων και πολλών μεταναστών. Είχε πλούσια μεγάλο πληθυσμό και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο τρίτος λόγος είναι η πολύχρονη παράδοση, η οποία ξεκινά από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο για να φτάσει στο 19ο αιώνα μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους σε μια εξαιρετική ακμή. Ήδη το 17ο αιώνα, από τα μέσα το 1660 περίπου, έχουμε τον πρώτο τεχνίτη μαρμαρογλύπτη και εμπειρικό αρχιτέκτονα, ο οποίος υπογράφει τα έργα του εδώ στην Τίνο από τον πύργο, τον Ιωάννη Απέργη, από τον πύργο και το οικογενειακό του εργαστήριο. Έχουμε δηλαδή ήδη οργανωμένη επίδοση στη μαρμαρογλυπτική. Μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, οι τινιακοί μαρμαράδες βρήκανε ένα νέο κέντρο, δημιούργησαν ένα νέο κέντρο, δευτερογενές κέντρο στην πρωτεύουσα. Άνοιξαν εκεί εργαστήρια, οι αδελφοί Μαλακατέ, οι αδελφοί Φιτάλη από τα Ιστέρνια και πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση και τον καλοπισμό, όπως είπαμε, πολλών ελληνικών πόλεων. Υπήρχαν πολλά εργαστήρια όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά η διασπορά ήταν ευρεία. Σμύρνη και ευρύτερη Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Βαλκάνια, Ρουμανία, Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια, Κάιρο. Σε όλα αυτά τα μέρη οι τινιακοί μαρμαράδες ταξίδευαν, καλόπιζαν εκκλησίες, έφτιαχναν τέμπλα, δεσποτικούς θρόνους, άμβονες, προσκυνητάρια, έφτιαχναν επιτύμβια μνημεία, πρωτομές,
αρχιτεκτονικά, μέλη κλπ. Δημιούργησαν εκεί και εργαστήρια, πολλά εργαστήρια υπήρχαν σε όλες αυτές τις περιοχές. Και σήμερα υπάρχουν εργαστήρια πολλά ανά την Ελλάδα, Τίνιακών. Η δε σχολή καλών τεχνών στον Πάνορμο, στον πύργο της Τίνου, που λειτουργεί από το 1955, συνεχίζει να βγάζει μαρμαρογλύπτες και καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς πάνε και στη σχολή καλών τεχνών την Ανωτάτη μετά, στην Αθήνα. Το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον πύργο, το οποίο έχει επίσης συμβάλει πάρα πολύ στη διατήρηση του καλλιτεχνικού κλίματος. Το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού εδώ στην Τίνο, όπου είναι η έκθεση του Χαλεπά, των έργων του κορυφαίου του Χαλεπά. Η Παναγία φυσικά, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής γλυπτικής, διότι έδωσε πολλές υποτροφίες κατά τον 19ο αιώνα σε πολλούς Τινιακούς και στο Χαλεπά, που είπαμε, και στο Φιλιππότη και σε πολλούς άλλους, για να πάνε να σπουδάσουν γλυπτική στην Ευρώπη, στη Γερμανία κλπ. Και συνεχίζει ακόμη να ενισχύει και τη σχολή μαρμαροτεχνία στον πύργο, αλλά και γενικότερα την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Το 1979 εξέδωσα σε ένα πολυσέλιδο βιβλίο με τίτλο «Η λαϊκή λιθογλυπτική της Τίνου», μια εργασία την οποία έκανα αρκετά χρόνια πριν πάνω στην ανάπτυξη της μαρμαροτεχνίας στο νησί. Ακολούθησαν βέβαια πολλά βιβλία σχετικά για το μάρμαρο και την Τίνο, αλλά και όχι μόνο την Τίνο, και για την Άξο και για το Άγιον Όρος και για πολλά άλλα μέρη. Όμως αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο με ικανοποίησε, το γεγονός ότι χρόνια μετά, όποτε πήγαινα σε ένα μαρμαράδικο για να πάρω μια συνέντευξη, για να κουβεντιάσω, να συγκεντρώσω στοιχεία για τις επόμενες έρευνές μου, το έβλεπα εκεί πάνω στον πάγκο να είναι γεμάτο από μαρμαρόσκονη, να είναι σχεδόν φύλλο και φτερό από τη χρήση, διότι το χρησιμοποιούσαν οι μαρμαράδες σαν φιγουρίνι, μπορώ να πω, γιατί είχε πολλές φωτογραφίες στο βιβλίο αυτό. Έχει επανεκδοθεί κιόλας. Και έλεγε ο πελάτης, αυτό το σχέδιο θέλω, εκείνο, το χρησιμοποιούσαν δηλαδή σαν εργαλείο. Και μπορώ να πω ότι το γεγονός αυτό, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κριτική ή υποδοχή ειδικών του βιβλίου, ήταν που με ικανοποίησε περισσότερο, γιατί συνέβαλε στην συνέχεια της παράδοσης του μαρμάρου στο νησί.